Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα σε όσους μας κάνουν την τιμή και μας παρακολουθούν. Λοιπόν, για το θέμα της Εγνατίας και την παραχώρηση έχουμε ασχοληθεί, αλλά ξέρεις έτσι, επιγραμματικά, διότι δεν είχαν προχωρήσει ουσιαστικά οι διαδικασίες τώρα, δηλαδή τώρα να γίνουν. Νομίζω ότι υπήρχε ακόμα περιθώριο χρόνου, αλλά τελικά τι, συμπίεσαν το χρόνο για να μπορέσει να έρθει πιο γρήγορα, τι, ωφελούμαστε και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τώρα, δεν έχει παρά εκεί χρόνος. Όχι. Όχι. Θα γίνει τώρα και μάλιστα, επειδή ούτως ή άλλως η μισή Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ένα κορυφαίο στελεχός της συνδέεται έμεσα με την Εγνατία, θα πάω αμέσως γιατί προέρχονται από το Πασόκ, θα γίνει εδώ και τώρα, όπως έλεγε το παλιό καλό Πασόκ. Ναι, εδώ και τώρα. Ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού αύριο. Αλλά λόγω της πρότασης της πιστείας στη Βουλή που συζητείται θα πέσουν μεθαύριο, διότι θα υπάρχουν και πανηγυρικές, λέει, δηλώσεις και ανακοινώσεις. Τώρα, γιατί θα πανηγυρίζουν αυτοί που θα βάλουν τις υπογραφές, που είναι οι κυβερνώντες, τα συναρμόδια υπουργεία, προφανώς η κυβέρνηση δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλωστε, πώς έλεγαν επί Μεταξά, τότε τη δικτατορία του Μεταξά, πριν τον πόλεμο, στην ΕΟΝ, πώς έλεγε το γνωστό ποίημα, γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα. Σταματάω εκεί. Ναι. Βέβαια για τον μεγάλο ηγέτη Μεταξά, αλλά τώρα. Γιατί χαίρεται ο κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, ποιος την παίρνει την Εγνατία. Το έχουμε πει, αλλά το ξαναπούμε, να το εμπεδώσουμε. Την παίρνει η ΓΕΚ Τέρνα. Ένα τμήμα, η ΓΕΚ Τέρνα, ξέρεις, είναι μια κολοσσέα κατασκευαστική εταιρεία, νομίζω μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Είναι αυτή που έχει κάνει την Αττική Οδό, είναι αυτή που έχει κάνει πολύ, πολύ μεγάλα οδικά δίκτυα. Είναι ένας κολοσσός κατασκευαστικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε ανθρώπινο δυναμικό και βεβαίως σε δύναμη οικονομική, έτσι δεν είναι. Σωστό. Λοιπόν, γιατί είπα προηγουμένως ότι ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος υπουργός και ειδικότερα ο υπουργός εξωτερικών, για αυτόν πρόκειται, ο κ. Γεραπετρίτης, συνδέεται έμεσα με την παραχώρηση της Εγνατίας. Μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι ότι ο άνθρωπος εμπλέκεται. Σύντοση, ρε παιδί μου, έτσι. Γιατί ο πεθερός του. Είναι διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα. Δεν σημαίνει ότι με διαγωνισμό έγινε, με απόλυτη διαφάνεια, θέλω να πιστεύω, έτσι, ότι λειτουργούν οι θεσμοί και οι μηχανισμοί και παραχωρήθηκε, αλλά η συγκένεια υπάρχει. Είναι σύντοση, ρε, δηλαδή πώς να το κάνουμε. Mm. Αν εσύ, για παράδειγμα, δεν ήσουν ανήφη, ξέρω εγώ, πώς θα τον πεθερό σου. Λοιπόν... Του δεσπότη. Ναι. Αν ήσουν ανήφη του Δεσπότη και ήσουν τον Παναγιώτη. Σωστά. Θα ήταν Παναγιώτης, ναι, απλά, έτσι, μπράβο. Θα σε έκανε κανείς να πει στον Δεσπότη. Θα έλεγε στον Δεσπότη Παναγιώτη, έτυχε. Συμπτώσεις, αυτά συμβαίνουν και στην πολιτική και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, τώρα, είπες κάτι προηγουμένως για τα διόδια. Να ξεκινήσουμε από αυτά, το είπες εσύ, αλλά μία από τις πρώτες επιπτώσεις. Διότι περί επιπτώσεων πρόκειται εν προκειμένου, που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, κυρίως τους διακινούμενους μέσω της Εγνατίας, από η Ιγουμενίτσα μέχρι το Ορμένιο του Εύρα, πάνω μέχρι Τέρμα, μέχρι το Τριεθνές, μέχρι τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, Τουρκίας. Λοιπόν, τα διόδια, παρακαλώ, σήμερα για ένα μικρό αυτοκίνητο, γιοταχή, για να ξεκινήσει από η Ιγουμενίτσα και να πάει να φτάσει εκεί. Θέλει να πληρώσει διόδια 38,40 ευρώ. Σε βάθος τριετίας, όπως προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης, κλιμακούμενες οι αυξήσεις σταδιακά ανά έτος, τα διόδια θα φτάσουν στα 85,50 ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης 120%. Πού θα πάνε τα λεφτά αυτά, στον ιδιώτη. Και το ερώτημα, αγαπητή Βίκη, επειδή πρέπει να συμπυκνώσω, γιατί μου είπες να τα πω με τίτλο σήμερα όσο μπορώ, αλλά πόσο να μπορέσεις. Το ερώτημα είναι, γιατί παραχωρείται
ή εκχωρείται ή εκμισθώνεται ό,τι ρήμα θέλει σε ελληνική γλώσσα είναι πλουσιότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε η Εγνατία από την ελληνική πολιτεία, από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική κυβέρνηση σε έναν ιδιώτη όταν είναι αποδεδειγμένα κερδοφόρα. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Το έχω πει και άλλη φορά. Το να είναι για παράδειγμα ένα αεροδρόμιο που είναι ξέρω εγώ στην Νάξο και είναι εγκαταλειμμένο και τα λοιπά, ας το πάρει ο ιδιώτης, γιατί δεν έχει χρηματοδοτικό δημόσιο να το αναβαθμίσει, να το αξιοποιήσει, να είναι και πιο ασφαλές και οτιδήποτε. Αλλά και για να μην διαθέτει χρήματα το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή δικά μας χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων. Αλλά ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό έργο, έτσι. Η Εγνατία, τη δεκαετία του 2000, μαζί με τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου και όλα αυτά, είναι από τα εμβληματικά έργα που άλλαξαν άρδιν το σκηνικό όχι μόνο της περιοχής δικής μας, επειδή διέρχεται από εμάς, αλλά ολόκληρης της χώρας. Αυτό λοιπόν το μεγάλο έργο, γιατί να το πάρει ο ιδιώτης, είναι ένα ερώτημα. Είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο, διότι ρώτησα κάποιο στέλεχος της Δημοκρατίας, όχι εδώ, στα κεντρικά, και είχα μια συζήτηση, φίλος είναι, και μου είπε ότι μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά κυβέρνηση, είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο. Είναι, να βγουν να το πούν. Και αν είναι, από ποιο μνημόνιο είναι, από το τελευταίο μνημόνιο, το τρίτο που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνυπέγραψαν και τα άλλα κόμματα, και είναι η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε, για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, στο υπενθυμίζω, έτσι δεν είναι, ή από τα προηγούμενα μνημόνια. Αν είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο, δεν θα μπορούσαμε να το διαπραγματευτούμε για να ακυρωθεί αυτή η μεταβίβαση, αυτή η παραχώρηση, αφού είναι κερδοφόρα αυτή, πώς το λένε, αυτός ο κολοσσός, η Εγνατία, δεν είδα καμιά διαπραγμάτευση εγώ. Αν δεν είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο, γιατί εκχωρείται, ερωτώ. Ένα άλλο μείζον ζήτημα, το οποίο πρέπει ο Κοσμάκης να το μάθει. Αλλά από πού να το μάθει, θα τα πούμε αύριο αυτά. Από πού θα τα μάθει, από μέσα ενημέρωσης, τον οποίον ο ιδιοκτήτης άλλαξε τώρα το τροπάρι, αύριο αυτά, σ' αύριο τα σπουδαία, και στοχοποιεί την κυβέρνηση την οποία μέχρι χθες εξυμνούσε εμετικά και καλά αυτός, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται, αλλά αυτά αύριο. Πόσο κόστησε η Εγνατία, αγαπητή Βίκη? Περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι ή όχι? Το τίμημα της εχώρησης πόσο είναι? 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το 1 έκτο της αξίας τους. Και πρόσεξε, όλα αυτά τα χρόνια είναι μόνο τα 6 δισεκατομμύρια ή και όλα όσα χρήματα εισεπράκτησαν από τα διόδια? Απάντησέ μου. Έτσι. Που μιλάμε για πακτορό χρημάτων, έτσι δεν είναι? Και θα πει κάποιος, ναι, τα χρήματα αυτά όμως δεν τα βάλαμε εμείς. Το μεγαλύτερο μέρος τα έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά τα έβαλε όμως για να γίνει ένα έργο, γιατί θα μπορούσε να κάνουμε, με αυτά τα χρήματα να κάνουμε κάτι άλλο. Να αναπλάσουμε όλη τη Γεωργία και να είμαστε αυτή τη στιγμή μια πρωτοπόρα χώρα. Επιλέξαμε ένα οδικό άξονα απαραίτητο για την ανάπτυξη της χώρας. Πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, αυτά, αγαπητή Βίκη, με την Εγνατία. Οι εργαζόμενοι απεργούν. Έτσι, οι εργαζόμενοι στην Εγνατία απεργούν. Θα μου πεις, και επειδή απεργούν, θα ακυρωθεί? Όχι. Αλλά είναι άλλη μία ακόμη, αν θέλεις, ένδειξη προς επίρρωση αυτών των δικών μας προβληματισμών, ότι αντιδρούν και όλοι οι εργαζόμενοι, διότι σου λένε γιατί, κύριε, τι δίνεται. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πολύ σοβαρό και σημαντικό ζήτημα. Αφορά την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο τίτλος και υπέρτιτλος, αν θέλεις. Ελληνική δικαιοσύνη. Πόσο την εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες, Βαγγέλη? Θα μου επιτρέψει να σου τροποποιήσω λίγο τη διατύπωση του ερωτήματος. Ναι. Πρέπει να την εμπιστεύονται, και αν ναι, πόσο? Εγώ αυτό θα το έβαζα ως υποερώτημα. Το πρώτο είναι, πρέπει να την εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες? Την εμπιστεύονται μάλλον. Πρέπει να την εμπιστεύονται, επιμένω εγώ. Πρέπει. Αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν. Εγώ δεν θα πω σε τη συζήτηση σε μια ολιγόλεπτη επικοινωνία στον τηλεοπτικό χρόνο που είναι αμήλικτος, αλλά θα παραθέσω δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο κόσμος θα εξάγει τα συμπεράσματά του. Καταρχήν, η ηγεσία της δικαιοσύνης. Μιλάμε σε επίπεδο Αρείου Πάγου, έτσι. Σε κορυφαίο επίπεδο.
και στον Άριο Πάγο, έτσι, της τακτικής δηλαδή δικαιοσύνης, και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεκτικό Συνέδριο, δηλαδή και στις τρεις κλάδους της δικαιοσύνης σε κορυφαίο ανώτατο επίπεδο. Από ποιους επιλέγετε, αγαπητή Βίκη? Ερωτώ. Ποιος επιλέγει τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου? Ποιος επιλέγει την αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας? Δεν τους επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση? Ναι ή όχι? Ναι, ναι. Ωραία. Τους επιλέγει λοιπόν η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, για να τους επιλέξει, προφανώς είναι της αρεσκίας της και είναι η μέτερη. Και μην μου πεις ότι δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να είναι αξιοκρατική επιλογή. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι ικανή, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ικανότερη ή αν είναι κάποιοι άλλοι το ίδιο εξίσου ικανή, οι οποίοι δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Το λέω έτσι απλά. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε παραδείγματα. Να ξεκινήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από αυτό που έγινε προχθές και να πάμε στο παρελθόν. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πριν 15 ημέρες λοιπόν, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο ομιλόμενο ονοματεπώνυμο, διότι αυτό δεν είναι κρυφό, η κυρία Μαρία Γεωργίου, αξιολογότατη, εξήντησε την ιεραρχία, διατέλεσε πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Επελέγει για τη θέση αυτή το 2021, παρακαλώ, το Σεπτέμβριο, από την κυβέρνηση τη σημερινή, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ναι ή όχι? Το 2023 το καλοκαίρι, πέρυσι το καλοκαίρι δηλαδή, έφυγε, συνταξιοδοτήθηκε, γιατί συνεπτύλωσε το όριο ηλικίας. Εντάξει. 10 ημέρες πριν, το Φλεβάρι του, 15 ημέρες πριν τώρα, το τέλος Φλεβάρι του 2024, πέρασε στα πολύ πολύ ψηλά γράμματα η κυρία πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου από την κυβέρνηση, αξιοποιήθηκε και τοποθετήθηκε, παρακαλώ, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως αντιπρόεδρος στην ΕΑΒ. Η ΕΑΒ είναι ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Ασχολείται με την παραγωγή υλικού που αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη. Καταρχήν, ένα ερώτημα είναι τι σχέση μπορεί να έχει μία νομικός έγκριτη κατά τα άλλα και δικαστικός αξιολογότατη, δεν το αφιζητώ, με την αεροπορική βιομηχανία. Τι μπορεί να προσφέρει? Δεύτερον, αυτή η επιλογή δεν σε βάζει σε σκέψεις? Δηλαδή, σε επιλέγω για πρόεδρο του Αρείου Πάγου, σε διατηρώ μέχρι να συμπληρώσω το όριο ηλικίας και μετά, όταν φεύγεις, σε βάζω σε θέση αμοιβόμενη και μάλιστα σε ένα κολοσσίο. Γιατί η ΕΑΒ, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας κολοσσίος οργανισμός του ελληνικού δημοσίου. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί θα πει κάποιος, η Νέα Δημοκρατία τα έκανε μόνο? Όχι βέβαια. Ξεχάσαμε την ερήτημον αξιολογότατη κατά άλλα κυρία Θάνου, η οποία επελέγει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια ανέλαβε μόλις συνταξιοδοτήθηκε την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, δεν τήρησε καν τα προσχήματα. Ανέλαβε υπεύθυνη της νομικής υπηρεσίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι ή όχι? Αυτά είναι δύο παραδείγματα τα αναφέρω για να καταλάβουμε ότι πόσο η δικαιοσύνη μπορεί να είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη και ακυδεμόνευτη και αδέσμευτη και να απονέμεται πραγματικά όταν η ηγεσία της επιλέγεται από την κυβέρνηση. Και δεν ακούω κανέναν, επειδή μιλάνε όλοι οι συνταγματικοί αναθεώρηση με αφορμή και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για την αναθεώρηση του άρθρου 16, δεν ακούω από κανένα κόμμα, υπάρχει μια εδήμων σιγή, έτσι, μια περίεργη έτσι σιγή από όλους, μια άτυπη συμφωνία για το να αλλάξει επιτέλους αυτό το επέσχυντο καθεστώς που δεν αφορά τους δικαστές. Η πολιτεία αποφασίζει της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να ορίζει ποιος θα είναι πρόεδρος ή εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μετά όλοι έχουν αμφιβολίες και λένε ότι αυτοί εκτελούν εντολές της κυβέρνησης, γιατί είναι φερέφορα της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί αυτή τους διορίζει. Και στο Συμβούλιο Επικρατείας και βγάζει αποφάσεις της αρεσκίας της ή ακυρώνει αποφάσεις και στο Ελεκτικό Συνέδριο. Τέλος χρόνου, σταματάω εδώ πέρα και οι πολίτες σας εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ.
εσάβριον τα σπουδαία. Ναι, αφήσαμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε. Πιέζει ο χρόνος, αύριο θα το πούμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με μια μέρα δεν γίνεται παλιάτικο. Έτσι, αύριο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παραπάνω θα γίνει. Καλή σας νύχτα.